Κύριε Δαλή, αυτή τη φορά και καλώς το κάνατε, διότι έχουμε πέσει πολύ στο γεωπολιτική είναι και αυτή, αλλά στο αμυγός γεωστρατηγικό, να το πω, πεδίο δυνάμεων ισχυρών, προβολές ισχύως, στρατιωτικές, το ένα τ' άλλο. Εσείς ξαναφύγατε λίγο από αυτό το κάδρο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν σας αφορά, και ανοίξατε πάλι το ενεργειακό και με όρους οικονομίας και όχι μόνο. Αφού αυτό είναι, κύριε Σαχίνη, δεν είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέω κατά καιρούς είναι ότι η ειρήνη και ο πόλεμος ήταν πάντα μια συνάρτηση του ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών από τη μία και του ταμείου του αυτοκράτορα ή του βασιλιά από την άλλη. Όσο αυξάνουν αυτά τα δύο, πόλεμος δεν γίνεται. Ας το πάρουν χαμπάρι ορισμένοι. Και αυτή τη στιγμή και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές ελέγχονται από αυτούς που ελέγχονταν τόσα χρόνια και τα ταμεία είναι φυσικά μετά την κρίση του 2014. Τον ποιο πόλεμο μιλάμε? Ποιος θα κάνει πόλεμο με ποιον? Αργεί, κύριε Σαχίνη, ο πόλεμος. Γιατί θα γίνει. Σας το υπογράφω ότι θα γίνει. Και θα γίνει, συγγνώμη, και με πάρα πολύ αισχρή υφή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά αυτά είναι θέματα των στρατιωτικών αναλυτών. Εδώ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Είδαμε και στα Ήμαια οι δύο τεράστιοι στόλοι του ΝΑΤΟ που ήταν έτοιμοι για σύγκρουση, πώς έπεσε ένα τηλέφωνο και χαλάρωσαν όλοι. Είναι έτσι, δεν είναι? Ο πόλεμος χρειάζεται και άδεια, license. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν δίνεται η άδεια σε κανέναν, βλέπουμε τον Ερντογάν τον καημένο, 3 χρόνια έλεγε θα μπω, δεν μπορούσε να μπει, όχι ότι δεν είχε στρατιωτική ίσχυση, δεν του δίνω την άδεια οι άλλοι. Και μόλις φύγανε οι Κούρδοι και οι μαχητές, τσουπ, μπήκε. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν εδώ στην Ελλάδα να σοβαρευτούμε και να πάμε να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις εκεί ακριβώς που παίζονται. Δεν μπορεί σε τούτη τη δύσμηρη τη χώρα να ξεχνάμε, όταν σταθμίζουμε γεγονότα και παίρνουμε αποφάσεις, να ξεχνάμε πού είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στην καρδιά της Γερμανίας. Υπάρχει στη Γερμανία, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ένα ψυχροπολεμικό καθεστώς που μας πάει πίσω στην εποχή που ήταν διαιρεμένη. Η Γερμανία έχει διαιρεθεί από τις δυνάμεις της Ρωσίας και από τις δυνάμεις των ΗΠΑ σε δύο κομμάτια. Την πληρώνει η Μέρκελ και θα έχει άσχημο τέλος. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα εμείς, οι οποίοι ακολουθούμε τυφλά και με δεμένα μάτια το άρμα της Γερμανίας, όσα λάθη κάνει η Γερμανία, θα τα πληρώνουμε εμείς, η Ελλάδα, καθώς και οι άλλες χώρες. Γι' αυτό και είπα, όπως περιγράψατε στην εισαγωγή σας στο άρθρο μου αυτό, για έλατε να πάμε να δούμε τι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να πάμε ευθεία από το Γιβραλτάρ και να σας πάω σε ένα μέρος που δεν έχετε πάει ποτέ. Διότι είναι κρίμα να μιλάμε για πράγματα που δεν έχουμε δει με τα μάτια μας. Να δείτε εκεί τι έχει κάνει ο Τραμπ. Και γιατί ο Τραμπ δεν κάνει πόλεμο αυτή τη στιγμή με το Ιράν, με δεν είναι έτοιμος. Έχει κάνει λοιπόν κάτω σε ένα πολύ ωραίο κόλπο στο Τσίσαπεκ. Έχει κάνει μια εγκατάσταση τεράστια, η οποία τη βρήκε σε μια φάση, ας πούμε, ότι εδώ είναι μια μικροεγκαταστασούλα που θα υποδέχεται εισαγωγές φυσικού αερίου από την Αλγερία. Εισαγωγές, προσέξτε. Και στην πορεία, όταν άρχισε το μεγάλο παιχνίδι Ρωσίας, Γερμανίας, BP και όλων των συμφερτώτων δυνάμεων, άρχισε λοιπόν να σκέφτεται ότι για στάσου, εγώ αγωγό Transatlantic δεν μπορώ να κάνω. Των πραγμάτων κατασκευαστικά πώς θα κατασκευάσεις αγωγό, έτσι δεν είναι? Τι μπορώ να κάνω? LNG. Υγροποιημένο αέριο, ξέρετε το αέριο σε 167 βαθμούς, το φυσικό αέριο, υγροποιείται. Τι θα κάνω? Θα φέρω εδώ πλοία από όπου μπορώ, μεγάλα, και θα παίρνω το φυσικό μου αέριο από μια τεράστια διακρατική δομή που υπάρχει στη Βόρεια Αμερική. Δεν είναι μόνο η ΗΠΑ, είναι και άλλες χώρες που συμμετέχουν εκεί. Πολλή παραγωγή σε δύο τερματικούς σταθμούς, να φορτώνουμε τα γιγαντιαία πλοία και να τα πηγαίνουμε σε όλο τον πλανήτη, αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Οι δικοί μας εδώ δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να σκεφτούν ότι η μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, οι μεγάλοι δρόμοι είναι στην Ινδία, στην Ιαπωνία και στην Αυστραλία. Το βγάζουν απ' έξω. Έτσι, ενώ οι εφοπλιστές οι δικοί μας δεν το βγάζουν καθόλου απ' έξω. Όταν λοιπόν οι δικοί μας οι εφοπλιστές είδαν το σχέδιο αυτό του Τραμπ, παράλληλα πριν τελειώσει το μεγάλο έργο αυτό, το πλάνο της Dynacom, επένδυαν δισεκατομμύρια δολάρια Έλληνες εφοπλιστές σε ναυπήγηση νέων LNG. Και παραδοσιακοί εφοπλιστές που δεν είχαν καθόλου σχέση με τα LNG, μπήκαν μέσα σε αυτή την αγορά. Γιατί, και δεν θέλω να αναφέρω και το όνομα, ένας παραδοσιακός και μεγάλος εφοπλιστής
ο οποίος είχε 0 LNG, έφτασε να έχει 7 πλοία LNG και έχει συνέτερο τον Αμερικάνο Υφυπουργό Ενέργειας, αν δεν απατώμε. Οικονομικών. Οικονομικών, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά είναι μικροί συσχετισμοί για να καταλάβω. Άρα λέτε ότι το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο παίζει μπάλα στα ενεργειακά με τα LNG. Άγρια! Όχι μπάλα, άγρια! Εμείς από την πλευρά μας όμως, αν δείτε, στο σταθμό τον τερματικό που έχουμε στη Ρεβιθούσα, κάπου πήρε το μάτι μου ότι το πρώτο πλοίο το οποίο έδεσε εκεί και ξεφόρτωσε, δοκιμαστικά, τέστερ δηλαδή ο οδηγός, ήταν από το Κατάρ. Α, μάλιστα, το χρηματοδότη της Τουρκίας λέτε. Λοιπόν, εγώ τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά, διότι δυστυχώς, μας αρέσει δεν μας αρέσει, στην Ελλάδα το ελληνικό πολιτικό προσωπικό έχει με σάνκτα παραπέντε. Σερβίρει ψευδείς ειδήσεις ή ειδήσεις οι οποίες απέχουν πολύ από την πραγματικότητα και οι από κάτω τώρα, οι οποίοι αξιολογούν όλες αυτές τις ειδήσεις, δεν στρέφουν το βλέμμα τους να δουν ότι ο άλλος έχει επενδύσει ένα πακτολόδης εκατομμυρίων σε μια πολύ καλά φυλασσόμενη περιοχή, σε ένα πανέμορφο μέρος, για όποιον έχει πάει εκεί το ξέρει. Από πάνω είναι η βάση Άντριος εντωμεταξύ. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Τώρα η πασίγνωση, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ καλά φυλασσόμενο μέρος και σκοπεύει να κάνει τι. Εγώ τους έδωσα και νούμερα. Να αλλάξει τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει Nord Stream 2 και Turk Stream εσείς. Οκ, LNG εγώ. Και μάλιστα το κατασκευάζει για να χωράνε εκεί και τα Q-Max, αυτά τα πλοία τα τεράστια. 266.000 κυβικά μέτρα που μεταφέρει το καθένα, το οποίο ανάθεμα εδώ στην Ελλάδα αν ήξεραν τι σημαίνει να έρθει ένα καράβι μεγάλο και να μεταφέρει τέτοιο φυσικό αέριο. Ποιος καλύπτει? Καλύπτει 41.000 διαμερίσματα για ένα χρόνο. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Το πρόβλημα είναι, κύριε Σαχίνη, ότι σε όλη την Ευρώπη έχει 24 τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης LNG. Η Γερμανία δεν έχει κανέναν. Γιατί δεν έχει? Γιατί δεν θέλει. Και γιατί δεν θέλει? Διότι ήθελε να μπει στο LNG, έδωσε εντολή ο Σόιμπλε για κατασκευή 105 πλοίων, το είδαν οι δικοί μας το λόμπι στο City του Λονδίνου και παίχθηκε ένας άγριος πόλεμος τον οποίο δεν ακούσαμε ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Στον οποίο οι πόλεμος... Γερμανοί ιτήθηκαν κατά κράτους και πουλούσαν στους Έλληνες μετά τα LNG. Έτσι, αυτό λένε. Για ψίχουλα. Αυτό λοιπόν είναι το άλλο, το έτερο, ο έτερος πόλος, ο οποίος παίζει επιχειρηματικά, τον οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, διότι τώρα αυτή τη στιγμή σου λέει ότι κοίταξε να δεις. Εγώ στην Ελλάδα, εφόσον ακολουθεί το άρμα της Γερμανίας, δεν μπορώ να μπω. Τι να κάνουμε τώρα? Η Γερμανία οδηγεί τις υπόλοιπες χώρες και την Ελλάδα σε λάθος δρόμο. Διότι, όπως γράφω και στο άρθρο, είναι φαταούλας. Τα θέλει όλα για αυτήν. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για να σας συντριγκάρω, αυτό τι σημαίνει? Γιατί το έχω διαβάσει σχόλιο κάνα δύο φορές που έχετε πει αυτά. Ναι. Ότι χαϊδεύετε τους Εγγλέζους. Όχι, μα δεν υπάρχουν Εγγλέζοι εκεί. Σε αυτή την ιστορία, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Σε αυτή την ιστορία το αντίπαλο δέος δεν είναι κράτη, είναι εταιρείες. Τι, ποιους Εγγλέζους? Γιατί θα δείτε, θα μου προειδοποιήσετε 2-3 λεπτά πριν το τέλος για να σας κάνω τη μεγάλη αποκάλυψη, το οποίο είναι αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας για το ποιος παίρνει τα 20 ευρώ τελικά. Το πρόβλημα δεν είναι οι Εγγλέζοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι. Σας το έχω πει χίλιες φορές. Είναι εταιρικό το θέμα. Κάποιες εταιρείες πιέζουν. Παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση στην Αμερική να υπάρχουν δύο εταιρείες οι οποίες έχουν διαμετρικά αντίθετα συμφέροντα και η μία πιέζει από αριστερά τον Τραμπ και η άλλη από δεξιά. Και αυτό πρέπει να ισορροπήσει. Πρέπει να το καταλάβουμε πλέον αυτό. Το οικονομικό το παιχνίδι. Οι Έλληνες εφοπλιστές όμως, προσέξτε να δείτε τι γίνεται, είναι το μοναδικό κοινό σημείο αναφορά σε όλους. Όλοι, μα όλοι, είτε μιλάμε για κράτη όπως η Κίνα, είτε για κολοσιαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεργάζονται με τους Έλληνες εφοπλιστές και συνεργάζονται αγαστά. Είναι καλύτεροι σε αυτό το είδος και παραθέτω στοιχεία. Έχουν 20 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην αγορά του LNG. Όταν οι Κινέζοι που τους φοβόμαστε και λέμε και ακούμε και γράφουμε έχουν επενδύσει 5. Η τρίτη χώρα. Άρα εδώ υπάρχει μια επικυριαρχία. Το πρόβλημα είναι ότι εσωτερικά όταν πάει στην Ελλάδα κάποιος να πει αγωγός, εγώ βλέπετε δεν έχω δογματισμούς, Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, γιατί να μην γινότανε? Γιατί δεν μπόρεσε αυτό το πράγμα να γίνει ποτέ? Διότι λέει κάτι μπουρδες. Είμαστε, λέει, στο ΝΑΤΟ και δεν μπορεί τώρα ένας ρώσικος αγωγός να κατεβαίνει. Καλά, και στη Γερμανία πώς κατεβαίνει? Στη Δανία πώς κατεβαίνει? Σε όλο τον πλανήτη οι Ρώσοι πώς θέλουν αγωγούς και στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει ποτέ ο Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη? Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό ποτέ. Παραμύθια. Η Γερμανία δεν ήθελε να μπει, διότι έκανε το παιχνίδι της και ήθελε να είναι και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με την Αμερική και με όλους. Εις βάρος των υπολείπων χωρών.
Και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο εδώ στην Ελλάδα, εσωτερικά συμφέροντα να έρχονται και να μας λένε, κοιτάξτε, να μην γίνει ο EastMed. Γιατί, παιδιά, να μην γίνει ο EastMed? Αυτός που υπογράφεται μεθαύριο, λέτε, έτσι. Για, το λέω για τους ακροατές. Ναι, ναι, γιατί ναι, να μην γίνει ο EastMed? Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει κανένα. Δηλαδή, αν δεν γίνει ο EastMed, πείτε με πού θα πάνε όλο αυτό το πράγμα, το φυσικό αέριο που υπάρχει στο ΖΟΡ, στην Κύπρο, σε λίγο θα βγουν και τα ελληνικά της Κρήτης, σε εσάς κάτω. Αποκατεχόμενα μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Δεν θα πάνε από το Τσέιχαν. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί, δηλαδή δεν θέλετε να γίνει ο EastMed, άρα δηλαδή τι να κάνουμε, να σπρώξουμε όλους που θέλουν να συμμαχίσουν να ξαναπάνε την Τουρκία. Και η Τουρκία δεν θα τους περάσει από την Ελλάδα, γιατί έχει ήδη έτοιμη τις γεωλογικές μελέτες και τους πάει από την Βουλγαρία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και πάμε και σε ένα άλλο που σας είχα αποκαλύψει. Γιατί σταμάτησε ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου από την Θεσσαλονίκη στα Σκόπια? Σε ποιον δεν άρεσε πάλι? Τι συνέβη εδώ? Όταν ακούμε στην Ελλάδα αγωγούς, κάποια εμπλοκή γίνεται. Όπως και άλλη αγωγή. Ή γιατί ανάποδα ο ΤΑΠ που πάει η Ιταλία γίνεται. Εκεί τι παίχτηκε? Θέλετε να σας πω τι παίχτηκε? Κάποιες στην Ελλάδα έχουν όνειρο να εξαρτάται η χώρα μόνο από υγροποιημένο φυσικό αέριο και μόνο από μεταφορές από διάφορες περίεργες καταστάσεις τύπου Κατάρ και τέτοια πράγματα. Όχι. Η χώρα θέλει και αγωγούς φυσικού αερίου, θέλει και LNG και θέλει να συμφιλειωθούν τα εσωτερικά επιχειρηματικά συμφέροντα, ονόματα και μη χωριά, δεν θα σας τα πω τώρα γιατί δεν προλάβουμε, μέχρι αύριο θα μιλάμε, να σταματήσει ο πόλεμος ο εσωτερικός στην Ελλάδα και η Ελλάδα να γίνει ενεργειακά αυτόνομη με αγωγούς και με LNG. Να τα βρούνε επιτέλους. Και κάτι πολύ επιπλέον. Είχα πει και είχα περιγράψει ένα προηγούμενο άρθρο για τι συμβαίνει στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Όλο το story. Που και αυτό βρήκε έκπληκτος κάποιος εκεί. Κατάληξε λοιπόν να υπάρξει η συμφωνία, γιατί υπήρχε μια ειδοποιώς διαφορά με τον Ερντογάν που το παίζει μάγκας και πολλά βαρύξια σήκωτος. Είχε ξεχάσει ο Ερντογάν ότι αυτό το σχέδιο στους αγωγούς, το οποίο κέρδισε ok στους αγωγούς, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα τράνζιτ σχέδιο, διότι είχε ικανότητα αποθήκευσης στην Τουρκία 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Δεν επαρκούν. Η Ουκρανία έχει 31 δισεκατομμύρια δυνατότητα αποθήκευσης. Άρα ακόμα την χρειάζονται. Τέτοια λάθη του Ερντογάν εμείς θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Αντίθετα, για να καταλήξω και να μην σας κουράζω άλλο, προσέξτε να δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Ο Ερντογάν δεν είναι αυτός ο πειρατής, τον οποίο το βρίζουμε όλοι, το ασκούμε σκληρή κριτική πρώτος εγώ χρόνια τώρα από την εποχή που ήταν το περιστέρι της ειρήνης με τις ελληνοτουρκικές φιλίες, εγώ έλεγα προσέχτε τον αυτόν. Αυτός δεν είναι ο οποίος θέλει να μας κλέψει το φυσικό αέριο? Και όχι μόνο, ναι όμως, αυτός. Ναι, μιλάμε τώρα όμως για το φυσικό αέριο, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Δεν θέλει να μας το πάρει? Από πού υπάρχει? Από την Κρήτη, από τον Καστελόριζο, από την Κύπρο. Και λέω όλο το φυσικό αέριο της Ανατολικής Λεκάνης Μεσόγειου είναι δικό μου. Πού τα βρήκε τα λεφτά ο Ερντογάν να κάνει τέτοιες επενδύσεις και να αγοράζει πλοία που ανήκαν παλιά σε Έλληνες εφοπλιστές για γεωτρήσεις, επενδύσεις σε αγωγούς και να μπαίνει ως επενδυτής σε τεράστια project στην Ευρασία? Έχετε σκεφτεί κανένας ότι μήπως τα δώσαμε εμείς οι Έλληνες? Πώς το λέτε αυτό, θα σας πει κάποιος. Πώς το λέω αυτό? Ναι. Υπάρχει ένας αγωγούλης ο οποίος τροφοδοτεί την Ελλάδα με φυσικό αέριο από το Σαρκ Ντενίς 2. Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Υπάρχει. Μάλιστα. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πήγανε και είπανε το 2013, όταν μενόταν ο πόλεμος μεταξύ Γερμανίας, Ελληνών εφοπλιστών, άλλων, ξεκινούσε το χοντρό το παιχνίδι, δηλαδή ο πόλεμος στη Συρία, η αγωγή από κάτω από τη Σαουδική Αραβία, τα κοιτάσματα που φανήκανε στην Λιβύη και στην Αίγυπτο και στην Κύπρο. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να αγοράσουμε φυσικό αέριο από το Σαρκ Ντενίς? Ποιοι και αυτοί? Διότι μας λέγανε τόσα χρόνια ότι δεν παίρναμε από τους Ρώσους γιατί είναι Ελλάς και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, έτσι δεν είναι? Και έρχονται τώρα αυτοί και μας λένε μην κάνετε τον αγωγό EastMed. Μάλιστα, άρα θέλετε να συνεχίσουμε να αγοράζουμε από το Σαρκ Ντενίς 2, το οποίο προσέχτε, εάν πάρετε κάποια παπαγαλάκια συνέντευξη από αυτούς που κυκλοφορούν, σου λέει μην το δίνεις πολύ σημασία του να δαλείς αυτά που λέει, διότι το Σαρκ Ντενίς 2 τελειώνει. Θέλω να σας πω κάτι. Το Σαρκ Ντενίς 2 είναι 1,2 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα υπόλοιπο και για τα επόμενα 20 χρόνια έχουν απόθεμα. Πώς τελειώνει? Άρα πάλι μας κοροϊδεύουν.
Κάποιοι που εμφανίζονται σε μένα, κύριε Σαχίνη, ως πηγές του Υπουργείου Ενέργειας και τα λοιπά, μου λένε ότι μην τα λες αυτά, διότι τελειώνει. Μα πώς τελειώνει, αφού έχουν απόθεμα κοντά στο 1-3. Και τι υπονοείται για τον αζέρικο αγωγό, πείτε μου. Ο αζέρικος αγωγός. Όταν λοιπόν αυτοί κάνανε συμφωνίες, μέσα εκεί, τη στιγμή που γινόταν οι συμφωνίες, ήταν η Total. Ήταν η ηγέτιδα δύναμη του κονσόρτσιουμ, ήταν η BP. Με 20% περίπου, έτσι. Ήταν η Statoil με 25%, η Σοκάρ, η Λουκόιλ και η Total που είχε 10%. Και τα παιδιά αποφάσισαν να πετάξουν έξω την Total. Τις βγάλαν έξω. Και ποιος πήρε το ποσοστό της? Ποιος? Η Turkish Petroleum. Α, μάλιστα. Και βρέθηκε ξαφνικά μετά από μια αναδιάταξη που έγινε εκεί στους shareholders, ποιοι έχουν δηλαδή το Σαχ Ντενίζ 1 και μετά το Σαχ Ντενίζ 2, βρέθηκε η Turkish Petroleum να έχει το 20% της κοινοπραξίας. Και πήρε πόδι η Total τότε, το 2013-2014. Εμείς λοιπόν μετά, στις 19-9 του 2013, έχουμε υπογράψει με τη ΔΕΠΑ μια συμφωνία για να μεταφέρουμε ένα δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από το Σαχ Ντενίζ στην Ελλάδα. Συγγνώμη, από τη στιγμή που εκεί στην κοινοπραξία το 20% το έχει η Turkish Petroleum, όταν γίνεται η μερασιά των κερδών, δεν μπαίνει το 20%. Σαφές αυτό που θέλατε να πείτε. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε μια χώρα, κύριε Σαχίνη, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται αυτό, γιατί το είπα απ' έξω σε κάποιους, γουρλώσαν τα μάτια τους πάλι. Με συγχωρείτε πολύ, όταν ψωνίζουμε φυσικό αέριο από μια κοινοπραξία, την οποία το 20% το έχει η Τουρκία, δεν δίνουμε τόσα χρόνια από το 13 το 20% του φυσικού αερίου που φέρνουμε από εκεί, δεν το δίνουμε εμέσως και αμέσως στην Τουρκία? Από εκεί βρίσκει λεφτά η Τουρκία. Άρα εμείς, τολμώ να πω, αποδεδειγμένα, πληρώνουμε τόσα χρόνια τους Τούρκους έτσι ώστε να κάνουν τους πειρατές και να θέλουν να κλέψουν με τα λεφτά που τους δίνουμε για το φυσικό τους αέριο στο Σαχ Ντενίζ, στην Κασπία, να κλέψουν το δικό μας φυσικό αέριο. Εμείς το χρηματοδοτούμε. Άρα λοιπόν δεν ήρθε η ώρα αυτό το συγκεκριμένο πράγμα ως διαπραγματευτικό μέτρο να πούμε στους συνεταίρους εκεί όλους, η Σοκάρ που είναι γίγαντας, έτσι, η BP, ότι κοιτάξτε, δεν μπορεί εμείς να δίνουμε ένα κάρο λεφτά, να έχουμε κάνει αγωγό και αυτοί εδώ με τα λεφτά που παίρνουν να θέλουν να μας κλέψουν τα δικά μας, θα βρούμε πάλι πηγές. Ναι, λοιπόν, γιατί ο Γιώργος Σαδαλής φαινομενικά σύνδετα, δεν είναι ποτέ, ναι. Τα συνδέει με έναν τρόπο και όποιος κατάλαβε, θέλω να τον ευχαριστήσω.